Αντιδήμαρχε, είναι επίσης πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και στα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία προμηθεύτηκε ο Δήμος της ΚΟ μετά από διαδικασίες χρονοβόρες και γραφειοκρατικές, που όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό είναι λίγο δύσκολο, ένα δύσκολο κομμάτι και τις υπηρεσίες του Δήμου. Ωστόσο, καταφέρατε και αποκτήσατε και νέο εξοπλισμό, νέα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία μπορείτε να διαθέσετε σε πάνω από 15, αν δεν κάνω λάθος, άτομα στην πολιτική προστασία. Σωστά? Ακριβώς, κύριε Παπαδημητρίου. Όπως είπατε, σήμερα είχαμε τη χαρά να παραλάβουμε και νέο εξοπλισμό. Ακριβό εξοπλισμό με ημάντες, με αδιάβροχα, τα οποία θα διατεθούν στους εθελοντές, αλλά και στα παιδιά του Δήμου μας που ανήκουν στην πολιτική προστασία. Συνεχώς στο πλαίσιο, όπως σας είπα, και του εξοπλισμού και της αναβάθμισης, η πολιτική προστασία του Δήμου μας αφιέρωσε αρκετό χρόνο με τα στελέχη της από τις τεχνικές υπηρεσίες για να μπορέσει να κάνει και τις οικονομικές υπηρεσίες, για να μπορέσει να κάνει αυτές τις μελέτες και αυτούς τους διαγωνισμούς και να έχουμε τώρα ένα εξοπλισμό ο οποίος θα κρατήσει τους ανθρώπους μας και ασφαλείς, αλλά και επιχειρησιακά πολύ ικανούς.